Με τα χωριστά πορίσματά τους αναχείραστα, τα κόμματα προσέρχονται σήμερα στην τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος και να συνταχθεί εν νέο κείμενο. Το εγχείρημα μοιάζει πολύ δύσκολο, καθώς για τη Νέα Δημοκρατία δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, αλλά μόνο ανθρώπινα λάθη, παραλήψεις και χρόνιες παθογένειες που οδήγησαν στην τραγωδία των Ντεμπών. Δεν αναδείχθηκαν πολιτικές ευθύνες ή παραλήψεις ενώ πολιτικών προσώπων. Άλλωστε, η αντικειμενική πολιτική ευθύνη αναλύθηκε από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών την ίδια ημέρα δια της παρετήσεώς του. Προανακριτική πρέπει να γίνει. Και εκτίμησή μου είναι ότι δεν συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο. Στο πόρισμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζει ισχυρότατες ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων, εστιάζοντας σε τρία πολιτικά πρόσωπα. Στον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, τον Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη, αλλά και στον Υφυπουργό Μιχάλη Τριαντόπουλο. Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με ομόφωνη δήλωση της Εξεταστικής Επιτροπής να παραπεμφθούν στο φυσικό δικαστή τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία, όπως υποστηρίζει, εντοπίζει αδικήματα και δεν ενεργοποιεί τον νόμος περί ευθύνης υπουργών. Επειδή υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, θα πρέπει να πάμε στο φυσικό δικαστή και επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι υπεύθυνοι, όπως ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Τριαντόπουλος, όπου δια της παραλήψεως... Ο κύριος Πυρτζής. Όπου δια της παραλήψεως όσοι εμπλέκονται προφανώς όχι με τον ίδιο τρόπο. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει επίσης να γίνει ποινική διερεύνηση από τη δικαιοσύνη για το εάν προκύπτουν ευθύνες για πρώην Υπουργούς Μεταφορών σχετικά με την πορεία της Σύμβασης 717 του ΟΣΕ, την οποία χειρίστηκαν ως Υπουργοί Μεταφορών οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Χρήστος Πίτζης και Κώστας Καραμαλής. Από την πρώτη στιγμή, ως χρέος στα παιδιά που έφυγαν, στις οικογένειές τους, αλλά και στη συνείδησή μου, στήριξα και στηρίζουμε να δοθεί άπλετο φως, να γίνει διερεύνηση για όλους και για όλα. Ελπίζω να πράξουν όλοι το ίδιο. Τη μετατροπή της Εξεταστικής Επιτροπής σε προανακριτική πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί αδύνατη την έκδοση ολοκληρωμένου πορίσματος, καθώς ούτε το σύνολο της δικογραφίας κατατέθηκε, ούτε ουσιώδεις μάρτυρες εξετάστηκαν. Η Εξεταστική Επιτροπή, έτσι όπως λειτουργήσε και έτσι όπως καταλήγει κυρίως τις εργασίες της, προκαλεί κοιλίδα στη δημοκρατία μας και προκαλεί και την κοινή γνώμη. Και εμείς να συμπράξουμε σε αυτή την κοιλίδα για τη δημοκρατία μας, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο πόρισμά του μιλά για βάσιμες ενδείξεις ποινικών ευθυνών για όσους διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών από το 2009 ως το 2023. Να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν εδώ πάνω από 15 χρόνια. Και εκεί είναι και η ένστασή μας αυτό που ενδεχομένως εσείς να ονομάσατε διάχυση. Το σύνολο των ευθυνών οι οποίες συσσωρεύτηκαν και φτάσαμε στα τέμπη. Να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Μεταφορών από το 2012, ζητά η ελληνική λύση που εντοπίζει διαχρονικές ευθύνες. Την περαιτέρω διερεύνηση της τραγωδίας των Ντεμπών με τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, ζητά η Νέα Αριστερά. Πολιτικές και ποινικές ευθύνες για παράβαση καθήκοντος καταλογίζει η Νίκη στο πόρισμά της, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, καταγγέλλοντας συγκάλυψη και υπόθαξη των υπετίων από την πλευρά του Προεδρείου.